Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολίτες, το πραγματικό ερώτημα για το λαό της περιοχής μας, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι απλά το μένει ή φεύγει ή δεθ, αλλά τι πρέπει να γίνει για να βγουν πραγματικά κερδισμένοι οι εργαζόμενοι και η νεολαία, η πλειοψηφία δηλαδή αυτής της πόλης. Απ' την άλλη μπάντα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της πόλης μας, και όχι μόνο, η κυβέρνηση με υποστηρικτές περιφερειακοί και δημοτικές αρχές θέλουν να μετατρέψουν συνολικά την πόλη, τη Θεσσαλονίκη, σε κόμβο εμπορικό, διαμετακομιστικό, τουριστικό. Ακούσαμε εδώ πολλά σχέδια και σήμερα, στο πλαίσιο φυσικά ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τα δικά τους συμφέροντα, για τα δικά τους κέρδη δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό και φιλέτα γης που τα προηγούμενα χρόνια ρήμαζαν ή δεν αξιοποιούνταν επικερδώς, πρόκειται να αποτελέσουν πεδία κερδοφορίας και πολύμορφων επενδύσεων για το μεγάλο κεφάλαιο. Οι όποιες οριακές ή και σχετικές βελτιώσεις που μπορεί προφανώς να υπάρξουν σε μια ανάπλαση, στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, παράδειγμα από την άποψη των εκτάσεων πρασίνων σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, γίνονται τόσο όσο επιτρέπει η εξυπηρέτηση των κύριων στόχων κάθε επένδυσης. Με αυτή την έννοια, το ειδικό χωρικό σχέδιο και οι συνέχειές του, που κατά τη γνώμη μας δεν διαφέρουν δραματικά για την ανάπλαση της ΔΕΘ, αποτελούν τμήμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την πιο κερδοφόρα αξιοποίηση ενός χώρου φιλέτου στο κέντρο της πόλης, για την ανάπτυξη κερδοφορίας της ίδιας της ΔΕΘ, ΑΕ, την αναβάθμισή της ως εκθεσιακού εργαλείου και οικονομικού φόρουμ, που στηρίζει συνολικά τους σχεδιασμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Προβλέπει νέα εκτεταμένη δόμηση και εκτός από τους εκθεσιακούς χώρους, προβλέπεται ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων, πολυτελούς ξενοδοχείου, νέων συνεδριακών χώρων, υπόγειων χώρων στάθμευσης, με ΣΔΙΤ άρα με υψηλό αντίτιμο για όλους μας. Ορισμένοι λοιπόν χώροι πρασίνου που προβλέπονται, σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε αυτό που ένας εργαζόμενος μπορεί να φαντάζεται στο άκουσμα του χαρακτηρισμού Μητροπολιτικό Πάρκο. Στην πραγματικότητα θα παίξουν το ρόλο του πράσινου προάβλιου, της επένδυσης, του ξενοδοχείου κλπ. Και η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για την ένταξη σχεδίου ανάπλασης και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα κλπ. Και την υλοποίηση του μέσω σύμβασης παραχώρησης δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς από τουλάχιστον την πλειοψηφία του λαού της πόλης. Το αντίθετο, μάλιστα, πρέπει να σημάνει πιο έντονο προβληματισμό και αντίθεση με την παράδοση έκταση στην ουσία σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για 30-40 χρόνια, όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Πρόκειται για εξέλιξη που αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην πορεία απώλειας ενός χώρου στο κέντρο της πόλης, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πραγματικά αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου. Πορεία που στήριξαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία φυσικά τώρα, την παράδοση δηλαδή του χώρου της ΔΕΘ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση η στήριξη με κρατικό χρήμα αυτών των επιχειρηματικών επενδύσεων που σχεδιάζονται για την υλοποίηση της ανάπλασης, τα 150 ή 200 εκατομμύρια τέλος πάντων που θα είναι η δημόσια συμμετοχή, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Υποδομών λέει πως οι πόροι είναι πεπερασμένοι για αναγκαία για το λαό έργα υποδομών, για αντιπλημμυρική προστασία ή δεν δίνεται ούτε δεκάρα τσακιστή για αντισεισμική προστασία, οι πόροι για τη σχολική στέγη δίνονται με το σταγονόμετρο, αλλά βρίσκονται 150-200 εκατομμύρια για να υποστηριχθεί η σύμβαση παραχώρησης σε ανάδοχο, ο οποίος θα κερδοφορεί στην πρώην δημόσια έκταση με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή με χρήματα του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης. Σε αντιπαράθεση λοιπόν με τις διάφορες εκδοχές του αστικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του χώρου της ΔΕΘ και την πιθανή μετακατάστασή της, το ΚΚΕ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδίκησης που βλέπει μπροστά στη συνδυασμένη κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και προϋποθέτει φυσικά τη σύγκρουση με αυτούς τους σχεδιασμούς και τις επιλογές των κυβερνήσεων και των διοικήσεων σε δήμους και περιφέρεια. Και διεκδικούμε μεταξύ άλλων τώρα έφυγε ο Δήμαρχος και χωρίς επαναστατικές αλλαγές, για να μην μου κάνει πάλι κριτική ο Δήμαρχος, τώρα διεκδικούμε να μην, σε αυτό το σύστημα να μην προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του εγκεκριμένου ειδικού χωρικού σχεδίου, που στερεί τη δυνατότητα για αξιοποίηση ενός χώρου ζωτικής σημασίας προς όφελος του λαού, τελευταίου ίσως στην πόλη, όπως είπαμε και προηγούμενη. Καμία σκέψη για αξιοποίηση του χώρου της ΔΕΔ για τουριστικές, ξενοδοχειακές, εμπορικές χρήσεις με το μανδύα του Μητροπολιτικού Πάρκου. Να μετατραπεί ο χώρος ΔΕΔ πραγματικά σε Μητροπολιτικό Πάρκο με ταυτόχρονη δυνατότητα για αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις δραστηριότητες.
να διασφαλιστεί αυτό με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κρατική χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσουν ταυτόχρονα και το αναγκαίο προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμιση του πάρκου. Καμία σκέψη για ΣΔΙΤ και ανταποδοτικές χρήσεις. Να κατοχυρωθεί πολεοδομικά χαρακτηριζόμενος ελεύθερος χώρος, χώρος αστικού πρασίνου. Να μελετηθούν ταυτόχρονα η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης και η ένταξη του χώρου της ΔΕΘ στο σχέδιο πολιτικής προστασίας ως χώρο εκτόνωσης πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού. Ταυτόχρονα να ενταχθούν σε ενιαίο σχεδιασμό μαζί με το χώρο της ΔΕΘ ο χώρος του Τρίτου Σώματος Στρατού μετά από μετεγκατάστασή του συνολικά και κατάργηση, λέμε εμείς, του νατοϊκού στρατηγίου που είναι επικίνδυνο ειδικά αυτές τις εποχές της εμπλοκής μας στους πολέμους. Ο χώρος του πρώην 424 και της περιοχής της Αγίας Φωτεινής και να αξιοποιηθούν για επέκταση ακόμα περισσότερο των χώρων πρασίνου και επίσης για εγκατάσταση και άλλων απαραίτητων υποδομών στην πόλη που λείπουν, όπως για παράδειγμα παιδείας, φοιτητικής στέγης, αθλητικών χώρων, ενδεχομένως και ορισμένων πολυλειτουργικών κτηριακών υποδομών που θα καλύψουν πολιτιστικές και μικρής εμβέλειας συνεδριακές δραστηριότητες. Η κατασκευή χώρων στάθμευσης να συνδεθεί, να γίνει, ναι. Να συνδεθεί όμως μέσων μαζικής μεταφοράς με το κέντρο της πόλης και να συνοδευτεί από κυκλοφοριακή μελέτη. Κατασκευή τους χωρίς ΔΙΤ με δωρεάν χρήση για τους κατοίκους της πόλης. Στην όποια μεταβατική περίοδο να αξιοποιηθούν οι εκθεσιακοί χώροι για υποστήριξη καλλιτεχνικής και νεανικής δημιουργίας με ελεύθερη χρήση, ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες. Για τη μετεγκατάσταση που γίνεται λόγος και συνολικά για τις υποδομές λειτουργίες αυτής της εκθεσιακής δραστηριότητας που μιλάμε σήμερα της ΔΕΘΑΕ, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ξανά ο λαός και από κρατική χρηματοδότηση και από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα το εξηγήσω και μετά γιατί, αλλά να επιβαρυνθούν με αυτό το αυξημένο κόστος οι μεγάλες επιχειρήσεις που επωφελούνται από την λειτουργία της ΔΕΘ μέσω της φορολογίας τους και το πού θα το απαντήσει η ΔΕΘ και οι εταιρείες που εκπροσωπεί. Ακόμα υπογραμμίζουμε για αυτό το λόγο, για μια ακόμα φορά, ότι από την εκθεσιακή δραστηριότητα με τα 300-400 πόσα υπόθηκαν σήμερα εκατομμύρια που λένε ότι θα πέφτουν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξή της μέσω της ΔΕΘ, δεν επωφελείται γενικά η κοινωνία που προσπαθούν να μας πείσουν, όπως ισχυρίζονται τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΘ και οι υποστηρικτές του σχεδίου. Αλλά βασικά επωφελούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, μεγάλες επιχειρήσεις που διαφημίζουν, αυτές είναι, το ξέρουμε, και όλοι μεγαλώσαμε με τη ΔΕΘ, τι είναι πλέον η ΔΕΘ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και μεγάλες επιχειρήσεις που διαφημίζουν τα προϊόντα υπηρεσίες τους, το ξενοδοχειακό κεφάλαιο, αλλά και αυτοί που θα εμπλακούν πλέον στην κατασκευή και συντήρηση, αν προχωρήσει της αναπλασμένης ΔΕΘ. Η όποια τόνωση, θα το ολοκληρώνω, Πρόεδρε, η όποια τόνωση της τοπικής αγοράς τις μέρες διεξαγωγής των βασικών εκθέσεων είναι προσωρινή, αβέβαιη και ανεπαρκή σε κάθε περίπτωση και δεν διασφαλίζει το μέλλον αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών σε κλάδους διάφορους εστίασης κατασκευών, μεταφορών κλπ. Της πόλης. Απορρίπτουμε το ψεύτικο δίλημα που μπαίνει από κάποιους ότι ο δημόσιος χώρος είτε θα αξιοποιείται με τους όρους που επιθυμούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, είτε θα συνεχίζεται η υποβάθμισή του. Η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων στην πόλη οφείλεται ακριβώς στην προηγούμενη ασίδωτη δράση του κεφαλαίου, που τώρα ψάχνει κερδοφόρα διέξοδο σε επιλεκτικές αναπλάσεις δημόσιων εκτάσεων φυλέτων που του παραχωρεί το κράτος. Άρα, η αξιοποίηση της δημόσιας γης προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων προϋποθέτει σίγουρα ριζική αλλαγή πορείας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρό την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, το εργατικό λαϊκό κίνημα, η σύγκρουση με την κυβέρνηση και αυτά τα σχέδια, στο δρόμο για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας με το λαό πρωταγωνιστή στην εξουσία και στην οργάνωση της οικονομίας στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Οι τεράστιες δυνατότητες που γεννά σήμερα η ανάπτυξη τεχνολογίας και των επιστημών έχουν όντως δημιουργήσει προϋποθέσεις για μείωση του χρόνου εργασίας. Σε μια τέτοια όμως κοινωνία, όχι σαν τη σημερινή, που παλεύουμε, σε αντίθεση με τη σημερινή βαρβαρότητα, γιατί κάποιοι από τους επιχειρηματίες εδώ μίλησαν για το πώς θα χαίρονται με χρήματα στην τσέπη οι εργαζόμενοι το πάρκο, σε αντίθεση με τη σημερινή βαρβαρότητα των 12 ώρων, των 2 δουλειών και της δουλειάς μέχρι τα βαθιά γεράματα, ακόμα και των συνταξιούχων, για να τα βγάλουμε πέρα,
που έχουν νομοθετήσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ για τα συμφέροντα αυτών των μεγαλοεπιχειρηματιών. Με αυτή την έννοια, ναι, μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία που θα είναι θεσμοθετημένο με αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών το 7ωρο, το 5ήμερο και το 35ωρο και τότε θα υπάρχει πραγματικά ελεύθερος χρόνος για όλους για μια δημιουργική αξιοποίησή τους σε πάρκα και σε άλλες δραστηριότητες. Ναι, ναι, κλείνω. Λοιπόν, με αυτή την έννοια υπάρχουν πολλά παραδείγματα που πραγματικά σε πόλεις όντως της Ευρώπης και σοσιαλιστικές πόλεις, δεν θα αναφέρω τώρα γιατί δεν υπάρχει χρόνος, που γίνανε πραγματικά μητροπολιτικά πάρκα, χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες και κέρδη. Αυτό δεν μπορούν να το υπηρετήσουν οι σημερινές κυβερνήσεις και οι σημερινές δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ακριβώς γιατί η έγνοια τους είναι να εξασφαλιστούν τα κέρδη του επενδυτή με το βλέμμα στραμμένο στις τσέπες μας. Ωστόσο, η πείρα υπάρχει, η γνώση υπάρχει. Το πρόγραμμα που έχει το ΚΚΕ και σε αυτή τη διακυβέρνηση θα συμβάλλει μπορεί να ικανοποιήσει σύγχρονες διευρυνόμενες ανάγκες του λαού, που μέσα σε αυτές είναι να έχει και ελεύθερους χώρους, πράσινους χώρους για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.